Την αντίθεσή του στα εκβιαστικά πρόστιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για τους άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, εξέφρασε ο καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Κοινωνική Ασφάλειας, ξενοφών Κοντιάδης, χαρακτηρίζοντας τα αντισυνταγματικά. Πιο συγκεκριμένα, όπω τονίζει σε σχετική ανάρτησή του στο διαδίκτυο, η επιβολή προστήμων σε όσου δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν είναι, κατά τη γνώμη μου, αντισυνταγματική, ω υπέρμετρο περιορισμό τη αυτονομία του προσώπου. Αναλυτικά, ο Ξενοφών Κοντιάδη αναφέρει τα εξή. Υποστηρίζω επίμονα από την πρώτη στιγμή που διατέθηκαν τα εμβόλια ότι πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί, κυρώσει και κίνητρα για να εμβολιαστούν όλοι. Όμω η επιβολή προστήμων σε όσου δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν είναι κατά τη γνώμη μου αντισυνταγματική ω υπέρμετρο περιορισμό τη αυτονομία του προσώπου, όσο και αν οργιζόμαστε από τη στάση του. Ζητήματα εγείρουν επίση η ηλικιακή διάκριση και η υποβόσκουσα κοινωνική διάκριση, δηλαδή το γεγονό ότι για κάποιου τα 100 ευρώ είναι πολύτιμα και για άλλου ένα απλό φιλοδόρημα.